Εγώ τι ζητάω τώρα και 10 μέρες. Σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ζητάμε να μην βιάζουν την παραγωγή. Η παραγωγή δική μας, κύριε Δασκαλάκη, δεν. Να μην βιάζονται να πουλήσουν. Να μην βιάζονται να πουλήσουν. Γιατί δεν έχουμε καταρχήν, φέτος βιαστήκαμε και ξεκινήσαμε να μαζεύουμε τις ελιές. Mm-hmm. Πρώτον, πέρυσι είχαμε το πρόβλημα με το δάκο, που αυτό το πρόβλημα μας ανάγκασε να μπούμε γρήγορα στα λιόφυτα, να μαζέψουμε για να μην έχουμε ούτε υποβαθμισμένο προϊόν, αλλά ούτε και να χαθεί να πέσει το έδαφος. Φέτος αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε. Οι οξύτητες μαρτυρούν ότι έχει γίνει σωστή δακοκτονία και ότι δεν έχουμε πρόβλημα σήμερα στα δέντρα. Από τώρα και έπειτα δεν ελοχεύει ο κίνδυνος του δάκου και να πέσουν οι ελιές. Επομένως, έχουμε όλο το μήνα Δεκέμβριο και πολύ σωστά είχε πει και ο ελαιουργός ο συνάδελφος από το Ρέθυμνο ότι συρρυκνώθηκε η ελαιοκομική περίοδο. Εντάξει, δεν πρέπει να τις μαζέψουμε τις ελιές ένα μήνα και σε 15 μέρες. Έχουμε όλο το Δεκέμβριο, έχουμε όλο το Γενάρη να μαζέψουμε τις ελιές. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Επειδή είμαστε σε χαρτογράφητα ύδατα όσον αφορά αυτό το lockdown, την έξοδο από αυτό, το τι μπορεί να γίνει με την εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχει την αγωνία πολύ γρήγορα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που λέγεται ελαιοσυγκομιδή. Συμφωνώ. Θα σας δώσω όμως τις τιμές για να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Και δεν πρέπει να βιαζόμαστε για τον εξής λόγο. Πριν 5 μέρες ανακοινωθήκανε οι επίσημες τιμές που έχουν γίνει εμπορικές πράξεις στην Ελλάδα. Χανιά, Κολυμπάρι, 2,60. Σπάρτη, 3 ευρώ. Ζάκυνθο, 2,40. Αχαΐα, 2,40. Μέση τιμή, 2,55 στην Ελλάδα. Μέση τιμή στην Ισπανία, ελαιολάδου, 2,53. Ιταλία, μέση τιμή, 4,72. Την Ισία, 2,33. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ελαιοπαραγωγός, αν θέλει να πουλήσει, θα πουλήσει στην τιμή των 2,55 ευρώ. Η μέση τιμή είναι στα 2,55. Κατ' εμέ, η μέση τιμή αυτή είναι απαγορευτική. Είναι απαγορευτική για το ελληνικό μας χρυσό, για το χρυσό μας που πραγματικά είναι η ναυαρχίδα μας στις εξαγωγές. Μιλάω τακτικά με την πρόεδρο επισητισμού του νομού Ηρακλείου, την κυρία Αντωνακάκη Μαρία. Και της λέω τελικά, της λέω Μαρία γιατί είμαστε και φίλοι, βλέπω ότι μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου μαγειρευόταν στα ελληνικά εστιατόρια. Βλέπουμε ότι την ελληνική κουζίνα την υποστηρίζαμε με το κριτικό ελαιόλαδο. Σήμερα που έχει κλείσει η εστίαση, τι θα πάθει το ελαιόλαδο? Θα πάθει ό,τι έπαθε το κρασί? Θα έχουμε μία δεύτερη απόσταξη κρίσης στο κρασί? Γιατί δεν πουλάμε τίποτα? Θα έχουμε και στο λάδι? Τα εστιατόρια μας, η εστίασή μας δούλευε κριτικό λάδι, ελληνικό λάδι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Σήμερα δεν δουλεύει. Γιατί όμως, κύριε Χιλετζάκη, λέτε, και θέλω να το εξειδικεύσουμε λίγο, να μην βιαστούν? Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, μέσα στο 2021 να δούμε εκτόξευση της τιμής? Θα σας πω κάτι. Γιατί η εμπειρία λέει ότι στα από τα 2,55 πόσο να πάει επάνω? Εμείς λέμε να πάει πάνω από 3 ευρώ. Εμείς κάτω από 3 ευρώ δεν επιτρέπουμε να υπάρχουν εμπορικές πράξεις λαδιού. Και θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα, τι λέω εγώ. Αποθεματοποίηση 2018, Ισπανία. Υπερπαραγωγή οι γείτονές μας οι Ισπανοί. Οι μεγάλοι παίχτες στην παραγωγή, αλλά όχι στην εμπορία. Στην εμπορία οι μεγάλοι παίχτες είναι οι Ιταλοί. Οι Ισπανοί παράξαν το 2018 1.850.000 τόνους. Πάσαν τα κοντέρ. Η παγκόσμια παραγωγή 3 εκατομμύρια τόνι. Δηλαδή το 60-70% το παράγει η Ισπανία. Τι κάνανε? Κάνανε συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και λένε να φτιάξουμε την περιβόητη αποθεματοποίηση. Τι ήταν η αποθεματοποίηση? Η αποθεματοποίηση ήταν μια τεχνητή κρίση, δηλαδή φυλάζαμε κάποιες ποσότητες λαδιού και δεν τις αφήναμε να διοχετεύονται στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαμε μια τεχνητή κρίση και αυτή η τεχνητή κρίση μας έδωσε πρώτον σταθερές τιμές, γιατί κρατρακυλούσαμε κάθε εβδομάδα, και δεύτερον υπεραξία στο προϊόν. Αυτό φωνάζουμε και λέμε σήμερα. Οι παραγωγοί που δεν έχουν ανάγκη δεν πρέπει να κόβουν λάδι. Οι ελαιουργοί, και το τονίζω αυτό και το λέω και συλλαβιστά μέσα από την εκπομπή σας, δεν πρέπει να διώχνουν τα λάδια από τα ελαιουργία. Τα λάδια πρέπει να μπαίνουν στα ελαιουργία. Δεν θα πηγαίνει να παίρνει ο παραγωγός το χαρτί και να λέει «Α, πάραξε ο Δασκαλάκης ο Μάνος 5 τόνους λάδι με 0,3 οξύτητα, θα το κόψω τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο». Το λάδι θα μένει εκεί. Θα γίνονται διαγωνισμοί
Και με αυτόν τον τρόπο, εφόσον δεν φεύγει το λάδι, οι Ιταλοί θέλουν λάδι. Εμείς ρίξαμε τις τιμές. Κατανοητό. Οι ελεουργοί, οι εμπόροι ρίξανε τις τιμές. Δεν την έριξε την τιμή αγορά. Η Ιταλία φέτος δεν έχει την παραγωγή. Εμείς έχουμε σούπερ λάδια, που αυτά τα σούπερ λάδια τα θέλουν οι Ιταλοί για να φτιάξουν τα δικά τους λάδια. Κύριε Ρονιμάκη, συμφωνείτε με αυτή την άποψη του κύριου Χιλετζάκη όσον αφορά την τιμή και το να μην βιαστούν οι παραγωγοί? Όσον αφορά τις τεχνικές, συμφωνώ, το έχει δείξει η ιστορία. Εγώ όμως θα πω το εξής. Ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποίηση χρόνια τώρα, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, η οποία δεν είναι ίση, είναι άδικη. Μια αγορά παγκοσμιοποιημένη, την οποία την επέλεξαν οι παγκόσμιες αγορές, προς όφελος των βιομηχανικών χωρών και εις βάρος των νοτιών χωρών. Εξ αυτού του λόγου, και ειδικά τώρα με την κρίση στην οποία υπάρχει, πρέπει να παρθούν σοβαρά μέτρα, διότι εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο κομμάτι, ότι εάν υπάρχει ο κίνδυνος, εάν δεν στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας, και φυσικά μιλάμε για την περιοχή μας που το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης είναι η ελιά, αλλά και η αέρας καλλιέργης, αν δεν στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας σοβαρά και υπεύθυνα, θα έχουμε πρόβλημα ύψης τροφίμων τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα ήδη. Ήδη ο ΙΕ και άλλοι παγκόσμιοι οργανισμοί κρούν τον καμπανάκι του κινδύνου. Η εξαγωγική δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστεί φέτος με τη δυσκολία στα ταξίδια, όσον αφορά, ας πούμε, κριτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να φύγουν στο εξωτερικό? Θα έλεγα ότι βεβαίως υπάρχει ένα θέμα, διότι φανταστείτε ότι ένας οδηγός, παράδειγμα μιας δαλίκας, φορτωμένη με προϊόντα που θα πάει σε μια άλλη χώρα, πρέπει να περάσει από καραντίνα 14 μέρες να πάει και 14 γυρίσει ένα μήνα. Βεβαίως υπάρχουν θέματα. Σε αυτού του λόγου λοιπόν τι λέμε? Εγώ προτείνω, το έχω πει δημόσια, ευχαριστώ που δίνετε δυνατότητα να το πω και στην εκπομπή σας. Εάν ο κύριος Ταϊκούρας, τώρα που θα μοιράσει το πακέτο, δεν ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα να στηρίξει πραγματικά και σοβαρά και υπεύθυνα και να δώσει ένα πακέτο δυνατό στο Βορύδι για να μπορεί να δημιουργηθεί σωστή αγροτική πολιτική, πραγματικά η χώρα θα καταρρεύσει. Γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα δεν θα υπάρξει δευτερογενής και τριτογενής. Δεν γίνεται τίποτα. Η χώρα μας τα τελευταία 50 χρόνια αστικοποιήθηκε. Εμείς γελιόμαστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια πληθυσμό και τα 8,5 εκατομμύρια ζουν μέσα στις πόλεις. Είναι ανίκουστο 6,5 δισεκατομμύρια να φεύγουν ευρώ από τη χώρα μας κάθε χρόνο για να αγοράζουμε φυτικά και ζωικά προϊόντα γαλακτοκομικά για τις καταναλωτικές ανάγκες του λαού μας. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν πρέπει οι πολιτικοί, θα έλεγα, να ενωθούν ανεξαρτήτου αν η κυβέρνηση σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η ευρύτερη αριστερά. Τα δημοκρατικά κόμματα λοιπόν, όλο αυτό, οι 300 της Βουλής να συνονοηθούν. Τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Δεν λέει, η αγροτική πολιτική δεν έκανε κανείς σωστή μέχρι τώρα και έχει φανεί. Κανείς δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν να συνενωθούν, περνάμε αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη κατάσταση και να δούμε και να προτείνουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας για να πάμε μπροστά. Εάν δεν γίνει αυτό, πολύ φοβάμαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν είναι αστυχοί. Μην βλέπετε το Ηράκλειο που είναι μια περιφερειακή πόλη, νομίζουν ότι ο φούρνος ανοίγοντας τις ρίδες πετά ψωμί. Mm-hmm. Τα σούπερ μάρκετ γεννάνε μήλα, ντομάτες, πορτοκάλια και δεν ξέρω τι, και το ελαιόλαδο βρίσκεται στα ράφια. Εάν λοιπόν δεν μπουν στη διαδικασία και να δούνε να στηριχτεί λοιπόν άνθρωπος υπαίθρους, θα σας πω ένα παράδειγμα. Γνωρίζετε πραγματικά κανένα να βάλει μέσω να γεννεί αγρότης?